συνέντευξη δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση, αφού οι ισορροπίες είναι λεπτές και ο τηλεοπτικός χρόνος περιορισμένος. Η Ελένη για μια ακόμα χρονιά κατάφερε να κάνει απολαυστικές συζητήσεις με αγαπημένα πρόσωπα, συζητήσεις που είχαν απ' όλα. Αλήθεια, συγκίνηση, προβληματισμό και γέλιο πολύ. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αφού το θες, ας είναι αυτή η πιο μεγάλη μας στιγμή. Μπορώ να σε κάνω και να γελάσεις με κάτι στο οποίο δεν είμαι καλή, και είναι πραγματικά πολλά πράγματα στα οποία δεν είμαι καλή. Για πες άλλο ένα, γιατί αυτό για τη μαγειρική το ξέρουμε όλοι εμείς που είμαστε κοντά σου. Μη μου πεις για οικοκυρικά, δεν τα έχεις αυτά. Πες μου άλλο. Καλή, είμαι πολύ καλή νοικοκυρά. Παιδιά, σας παρακαλώ, με έχει βγάλει δηλαδή. Μετά θα έρθει ο άλλος και θα πει κάτσε, μαντάμ. Θες να κάνουμε και σχέση, μισό λεπτό. Κάποτε η γυναίκα μου είχε πέσει ένα κάμπινγκ. Ήτανε μέθοδος αυτοκτονίας που δεν συνηθίζεται πια. Τελειώσει πολλά χρόνια. Έφυγα ρολάρο την άλλη μέρα. Φρίκι. Κάτι δεν ήξερε περισσότερο. Κάτι τι είχε κάνει. Ότι θα κοιμηθεί κάτω, ότι δεν. Μα δεν βρήκα τίποτα καλό. Πέθανα στη ζέστη. Πέθανα στου ορείβου. Πήγα να πληθώ και ήταν μια ουρά. Δηλαδή πήγα να ξεκουραστώ και κουράστηκα. Τι για ψάρεμα πα. Όχι. Θα ήθελα όμω, θα σου πω ότι. Γιατί θε να πάμε για ψάρεμα, τι είναι αυτό. Μια μέρα περνούσα ανάμεσα από αυτοκίνητα με τη μηχανή και είχα μια σακουλίτσα που είχε ένα βιβλίο μέσα, 30 γραμμάρια. Ακουμπάει λοιπόν στη σακουλίτσα μου στον καθρέφτη ενός κυρίου και αρχίζει να λέει ρε, εγώ δεν καταλαβαίνω, εσύ με τη μηχανή ρε. Γυρνάω πίσω και με βλέπει, ρε μεγάλε. Πού είσαι μωρέ. Έλα ρε. Κάτσε το λίγο. Δες μου, πόσο έχω αλλάξει. Η μάνα μου σε ερωτεύτηκε. Να ένα τέτοιο κορίτσι λέει να πάρεις. Που σκόθηκες και έκανες φαγητό και μαγείρεψες. Τρελάθηκε. Μαγείρεψα, δεν το θυμάμαι. Ναι, θυμάμαι ότι είχα περάσει πολύ ωραία μαζί του. Και έκανες και έκοψες πατάτες και τηγάνιζες και μου λέει η μάνα μου να. Να κορίτσι. Να νύφη. Να νύφη μες στα πόδια σου. Ο Έλληνας έχει τη μαγιά και τη δύναμη ψυχής να πει και ένα αστείο. Να κάνει και λίγο χιούμορ. Να σατιρίσει. Δηλαδή στη Σουηδία όταν πέφτω ψυχολογικά, ξέρετε τι κάνω. Τι κάνει. Βάζω ελληνική τηλεόραση, ελληνικό ραδιόφωνο. Έκανες τη σύνδεση και έλεγες να συνδεθούμε τώρα. Πες εσύ. Πες, κάνε τον Παπαδάκη εσύ. Με τον Γιώργο Παπαδάκη, πες εσύ. Να συνδεθούμε τώρα με τον Γιώργο Παπαδάκη. Και ήταν ο Γιώργος Παπαδάκης, ήταν έτσι. Και πες μου, εσύ, κύριε Παπαδάκη, μίλα μου. Κύριε Παπαδάκη. Κύριε Παπαδάκη, μας ακούτε? Δεν μας ακούτε? Πάλι δεν μας ακούνε? Να γίνει μία φορά, αυτό πάει στο διάλογο. Να γίνει δύο φορές, να γίνει τρεις φορές, να γίνει τέταρτη φορά. Ή ένα από την πρώτη θέλω σύνδεση. Του είχε πει ένα ποτέ που το έχω ακούσει από άλλα παιδιά πολύ γνωστών καλλιτεχνών ότι θα προτιμούσε η μαμά μου να ήταν μια μαμά όπως όλες οι άλλες. Να μην είναι διάσημη, να μην έρχεται, ας πούμε, στο σχολείο και όλοι ασχολούνται μαζί της, να μην βγαίνουμε έξω και λένε α, η τάδε και να την κυνηγάνε. Βεβαίως μου το έχει πει, αλλά και αυτό συγκινούμε όταν έρχεται και με βλέπει και την κοιτάω όπως με κοιτάει από κάτω και μέσα από τα μάτια της είναι σαν να μου λέει, θα συγχωρώ όλα. Όσο έχω φωνή θα στον τραγουδάω και ό,τι λόγια να πω θα είναι σ' αγαπάω. Όσο έχω φωνή θα στον τραγουδάω, σ' αγαπάω. Ξεκίνημα σεζόν ήταν αυτό. Ξεκινήσαμε με το πλάνο της πρώτης καλησπέρας που τελικά δεν δυσκολεύτηκα τόσο πολύ να το πω. Εντάξει, μου βγαίνει και καλημέρα, αλλά. Είπες τουλάχιστον 50 φορές καλημέρα. Τι λες, και αυτά τα μέτραγε. Τι τα μέτραγε και εγώ. Ο Κεβόρκ τα μέτραγε, γιατί τώρα. Ελένη, θέλω να πω κάτι. Ότι αυτό το τέτ α τέτ εδώ με τους καλεσμένους και με καλεσμένους που ο κόσμος δεν είχε συνηθίσει το μεσημέρι να βλέπει, νομίζω ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο συν για την χρονιά που μας πέρασε. Δηλαδή ένιωθα ότι οι άνθρωποι που κάθονταν απέναντί σου ήθελαν να μιλήσουν ακόμα και για πράγματα που εσύ δεν θα ρώταγες ποτέ. Το ένιωθες δηλαδή εσύ πόσο χαλαρή ήταν και πόσο άνετη στο να ανοιχτούν. Το ένιωσα όπως ένιωσα και εγώ καλύτερα, γιατί ήταν
σαν να παίρνω από κάποιους ανθρώπους που τους έχω πάρει πάρα πολλές συνεντεύξεις, για πρώτη φορά συνέντευξη. Γιατί μέναμε οι δυο μας. Ναι. Το να είσαι με κόσμο πολύ έχει μεγάλη ευκολία. Διότι ακόμα και αν λίγο αφαιρεθείς, κάποιος θα πεταχτεί και θα ρωτήσει κάτι, οπότε τρέχει κουβέντα πιο εύκολα. Όταν όμως είσαι τέτοιο με έναν άνθρωπο, πρέπει το μυαλό σου να είναι 100% εκεί. Και όταν είστε και οι δυο σας και δεν υπάρχει κάποια παρεμβολή που μπορεί να πάει το θέμα αλλού, ακόμα και οι παύσεις δίνουν στον κόσμο μια απάντηση. Πάντως, εμείς, επειδή για ένα πολύ μεγάλο διάστημα ήμουνα και δημοσιογράφος στα περιοδικά, μέχρι τη μέση της σεζόν που μπορούσαμε και το βλέπαμε απ' έξω, αισθανόμασταν ότι δίχως το περιτύλιγμα της πρωινής ζώνης, μπόρεσε και απελευθερώθηκε λίγο. Ήταν λίγο πιο ελεύθερο. Με βρίσκαν άνθρωποι από άλλες εκπομπές και μου λέγανε, μας βγάζετε μια ηρεμία. Αυτή την ηρεμία την ένιωσα, ήταν δική μας αίσθηση. Θα σου πω κάτι, ηρεμία εδώ μέσα και το λένε όλοι οι καλεσμένοι που έχουν έρθει. Όλοι όταν έρχονται εδώ μας λένε ένα πράγμα. Ρε παιδιά, εσείς και στις διαφημίσεις πολύ ησυχίζεστε. Ναι, ναι. Τι να κάνουμε. Λέει πολύ ήσυχοι, δεν ακούγεστε, δεν φωνάζετε, το πολύ πολύ να γελάτε. Κάθε σε μια νακρούλα ήρεμα και ωραία. Αυτό το έχουν πει όλοι οι καλεσμένοι. Υπάρχει ηρεμία εδώ, υπήρχε πάντα. Mm-hmm. Τώρα, εάν υπάρχουν στιγμές εντάσεων, δεν είναι πάντως κάτι τη διάρκεια της εκπομπής. Είναι συνήθως ώρες που συζητάμε για κάποια πράγματα που δεν κάνουμε. Ηρεμία, την ηρεμία της εικόνας εννοώ. Δηλαδή, η ηρεμία της εικόνας. Βλέπουν άνθρωποι που αυτό βλέπουν. Βλέπουν την εκπομπή στο πέρας. Βλέπουν και καταλαβαίνουν ότι ρε παιδί μου είναι λίγο πιο ευχάριστη, πιο χαλαρή. Αυτή την χαλαρότητα την ένιωσε εσύ. Όχι, εγώ ένιωσα το ίδιο πράγμα. Νομίζω ότι το λίγο πιο ευχάριστο τουλάχιστον όσον αφορά εμένα έχει να κάνει με τη δική μου διάθεση. Mm-hmm. Δηλαδή, αν μιλάγαμε για δύο χρόνια πριν, εγώ δεν είχα όρεξη ούτε να έρθω μέχρι εδώ. Αλλά οπότε, όσο και να ζορίζεσαι να προσπαθείς μες στην εκπομπή να δώσεις μια άλλη διάθεση, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να έρθει ο κατάλληλος άνθρωπος για να πυρπολίσει την κατάσταση. Π.χ. τις μέρες, ας πούμε, τότε που δεν ήμουν εγώ στα κέφια μου, τις μέρες που ερχόταν εδώ μου Τσινάς, γέλαγα μέχρι δακρύων. Ναι. Τώρα, μετά ότι έπεφτα πάλι στον τάφο, δεν έχει καμία σημασία, αλλά εδώ μέσα έδινε αυτό το να πάρουμε μπρος όλοι και να πούμε στο κέφι. Ναι, αλλά είχε πολύ σε κανονικές περιόδους της δικιάς μου ζωής, όπως είναι η φετινή σεζόν, δεν το χρειάζομαι αυτό. Δηλαδή, έχω από μόνη μου την τρελάρα μου, έχει άλλο τη δικιά του, εσύ τη δικιά σου, όλο τη δικιά του και έτσι όλοι μαζί, σαν μείγμα, μπορούμε να το κάνουμε. Πολύ καλό. Να σου πω κάτι. Κάτι το οποίο δεν ξέρουν οι τηλεθεατές και δεν οφείλουν να το ξέρουν. Φέτος που άλλαξε η εκπομπή, μας βοήθησε πολύ ο Α. Πάρα πολύ. Γιατί μας εξήγησε ότι αυτή η ζώνη δεν έχει αυτούς ακριβώς τους ανθρώπους που έβλεπαν στο προηγούμενο τρίωρο. Το οποίο ήταν έμοιαζε και με ένα καράβι, όπως μας εξήγησαν και πολύ καλά κάνουν. Γιατί σε έβλεπαν 10 άνθρωποι και συνήθως αυτοί οι 10 άνθρωποι μέναν από τις 10 μέχρι τη 1. Το γεγονός ότι σου λένε ότι θα μπαίνουν και άλλοι και άλλοι και άλλοι άνθρωποι, σου δίνει μια όθηση να το ψάξεις λίγο, να πεις ωραία, δεν τον βρήκα στη 1.30, μπορεί να τον βρω στις 2.30 και μπορεί να έρθει ένας άλλος στις 3 και 4 και μέχρι τις 4 παράπονα. Αυτό λοιπόν σε κάνει να κάνεις κάποιες αλλαγές, όχι μόνο στη δομή που φαίνονταν οι συνεντεύξεις που μια χαρά ήταν. Εγώ δεν τις άκουσα όλους γιατί τρώγαμε κιόλας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Ο Βασίλης μας τσάκισε στο φαΐ και σκεφτείτε τον είχαμε 2 φορές την εβδομάδα. Πού να τον είχαμε και περισσότερο. Αλλά είναι μια ωραία πρόκληση. Είναι μια ωραία πρόκληση αυτό να ξέρεις ότι δεν θα σε δει αυτός που σε έβλεπε 10 χρόνια μόνο, αλλά μπορεί να πέσει και κάποιος άλλος στην. Πώς το λένε, να πέσεις εσύ στην αντίληψή του. 10, ναι, 16, okay. Ναι. Γιατί εγώ τα είχα μετρήσει, 16. Γιατί... Φέτος τέλειωσα τη 17η χρονιά. Στο ίδιο πόστο. Επί 185 το χρόνο. 17 χρόνια για σκέψου, πάμε για 18. Πολλές. Είναι πολύ, δηλαδή σχεδόν ξέραμε ποιοι μας βλέπουν. Οπότε είναι μια ωραία πρόκληση αυτή, να ξέρεις ότι απευθύνεσαι και σε ένα άλλο κοινό, άρα να προσπαθείς να αλλάξεις και λίγο τον τρόπο σου. Την προσωπικότητά σου δεν μπορείς. Οι πολλές και διαφορετικές ενότητες, δηλαδή και ο κόσμος έξω αυτό μας έλεγε, έπαιξαν ρόλο, δηλαδή απέκτησαν φανατικούς οπαδούς. Η κάθε μια ενότητα και έδειξε ότι από τη μία ώρα μέχρι τις 4, ό,τι ώρα και να κάτσεις, θα δεις κάτι διαφορετικό. Δεν ήταν η ρηχή εκπομπή, η τρίωρη, που θα έβλεπες από την αρχή τα ίδια πρόσωπα, που θα ήξερες πάνω κάτω τη θεματολογία. Και ίσως εκεί έπαιξε και ένα ρόλο ότι τελικά άλλαξε η δομή αυτής της ζώνης, που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν ένα βαρύ κουτσομπολιό, μονότονο για μένα, που προέρχομαι από τις ειδήσεις, με ροζ, με σκάνδαλα, με κυτρινισμούς. Έδειξε λοιπόν ο κόσμος ότι αναζητά το κάτι άλλο. Ακόμη και οι προσωπικές ιστορίες, οι ανθρώπινες που είχαμε την Τετάρτη εδώ και φιλοξενούσαμε, όλοι ενώ είναι πράγματα που τα έχουμε ακούσει, καθόμαστε να τους ακούσουμε. Άνθρωποι και περιπέτειες που τις ζούσαμε και γύρω μας, έδωσε μια διαφορετική νότα και ο κόσμος έδειξε ότι θέλει να τα ακούσει αυτά. Που μπορεί να βλέπει το πρόσωπό του στο πρόσωπο του καλεσμένου. Όπως και οι καλεσμένοι απελευθερώθηκαν γιατί είχαν μια οικειότητα με σένα, με την εκπομπή. Ένιωσαν τη σιγουριά ότι δεν θα προσβληθούν, ότι δεν θα ρωτήσεις κάτι
που θα τους κάνει να νιώσουν άσχημα και ενδεχομένως αυτό ήταν το μυστικό που έβγαζαν μόνοι τους την είδηση, έλεγαν μόνοι τους πράγματα χωρίς να τους πιέσεις εσύ. Αυτά είναι που παίζουν το ρόλο το σημαντικό. Και ο κόσμος έδειξε ότι εμπιστεύεται την εκπομπή και το πρόσωπό σου, βεβαίως. Μια ευχή, να μην ξαναπούμε. Ναι. Ευχαριστώ. Να κάνετε. Εγώ δεν τα έλεγα έτσι. Έτσι ακριβώς το σκεφτόμουν. Για να επιτρέψω, θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Αν θες, απαντάς εσύ. Σου μένουν σαν 185 εκπομπές μία γενική αίσθηση. 186 μία γενική αίσθηση. Ή ξεχωρίζει και μερικές εκπομπές. Υπάρχουν εκπομπές που περνάνε από το μυαλό σου, δηλαδή. Όχι εκπομπές, στιγμές μέσα στις εκπομπές πάρα πολλές. Δεν μπορεί να είναι μια εκπομπή ολόκληρη, γιατί ποτέ ξεκινώντας ένα τρίωρο πρόγραμμα δεν ξεκινάς κάπως και τελειώνεις ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Όλα έχουν να κάνουν με τη θεματολογία, με τη διάθεση που σου βγάζει και ο άλλος που έχεις δίπλα σου απέναντί σου. Γενικώς, δεν μπορεί να είναι μια εκπομπή από την αρχή μέχρι το τέλος ίδια. Γενική αίσθηση σου μένει. Γενική αίσθηση ήταν μια πολύ ωραία χρονιά και νομίζω ότι η μελαγχολία που έτσι έχουμε, έτσι, τρυφερή μελαγχολία που έχουμε τις τελευταίες μέρες, έχει να κάνει με το ότι παρόλες τις πολλές δυσκολίες που όλοι αντιμετωπίσαμε φέτος και όλος ο κόσμος πολύ περισσότερο, ήταν μια ευχάριστη για μας χρονιά. Και δεν το λέω το ευχάριστη επειδή η εκπομπή πήγε πάρα πολύ καλά, γιατί όπως έχω ξαναπεί, όταν είσαι πάρα πολλά χρόνια και είσαι μια εκπομπή πάρα πολλά χρόνια, ποτέ ο κάθε χρόνος δεν είναι ίδιος με τον προηγούμενο. Πάνω κάτω διαφέρει. Τη μια χρονιά πας καλύτερα, την άλλη πας λίγο χειρότερα, την άλλη πας πάρα πολύ καλά, την άλλη πας κακά. Δεν μπορεί να είναι κάθε χρόνο το ίδιο. Δεν τους έχεις κλειδωμένους τους τηλεθεατές με συμβόλαιο. Εμάς τα βλέπετε, όχι βέβαια. Αλλά το λέω από το πόσο ευχάριστα μας κύλησε το πράγμα εμάς εδώ. Από αυτή την άποψη το λέω. Βεβαίως χαρά μας δώσανε και οι αριθμοί, αλλά δεν είναι αυτό. Είναι εμείς πώς το νιώσαμε. Και ο κόσμος βέβαια πώς ανταποκρίθηκε σε αυτό. Και γνώρισες και καινούργια πρόσωπα φέτος. Τον κύριο Σκαρμούτσο δεν τον είχες ξαναδεί και είχες. Να το πούμε κι αυτό. Δεν είχες μια αγωνία, τι θα πεις μαζί του. Ναι, τους έλεγα ρε παιδιά, γιατί πέρασες... να μιλήσουμε. Δηλαδή, τι θα πούμε, δεν ξέρω. Δεν σταματήσαμε να μιλάμε. Δεν σταματήσατε και έφυγε ενθουσιασμένος. Με τον Νικοπολίδη που τους έλεγα. Ρε παιδιά, γράψτε μου μια λίστα. Δεν ξέρω ποδόσφαιρο. Τι να πούμε τον Νικοπολίδη. Θα τον κοιτάζω, θα με κοιτάζει, θα του λέω. Ωραίος είσαι, μοιάζει με τον Κλούνεϊ, λοιπόν. Και δεν είδα μια ερώτηση, τίποτα. Ναι, δεν είδες καθόλου τα χαρτιά. Τίποτα. Θέλω να σου πω κάτι, ότι και ο ίδιος ο Νικοπολίδης, επειδή εγώ το παρακολουθώ, δεν είχε μιλήσει ποτέ έτσι. Να ανοιχτεί τόσο πολύ, να μας πει τόσα πολλά πράγματα. Και ο ίδιος ένιωσε καλά και είναι αυτό που λέγαμε όλοι πριν. Ότι πόσο χαλαρά νιώθαν εδώ. Και υπάρχουν όλα αυτά τα πρόσωπα βέβαια στο επόμενο βίντεο, Ελένη. Αλλά βλέπω και το ρολόι και σε λίγο θα μου πει... Ο Ασημινάκη δεν ξέρω, θα μου πει. Όλα. Την τα πήρα, την τα πήρα. Εσύ μη σε κλέψα, ναι, σου πήραν όλα τα χαρτάκια σου. Έχω, ναι, γιατί έχει μια μεγάλη γκάμα. Κοίτα την Ελένη. Όχι ανάποδα, μην τα δείχνει όλα ανάποδα. Κοίτα την Ελένη. Ασημινάκη, πού το δείχνει το κοίτα την Ελένη. Πάρ το μικρόφωνο, γιατί δεν ακούει ο κόσμο. Και φυσικά. Καμιά φορά όταν ξεχνούν... Έλα εδώ λίγο. Ξεχνούνται τα παιδιά. Είναι τα φοβερά που μας κάνεις και γελάμε όταν έχεις τα κέφια σου, δηλαδή όταν έχεις τα νεύρα σου. Εσύ, εμείς γελάμε πάρα πολύ μαζί σου. Α, ναι. Ναι, γιατί σε πιάνουν τα σπαστικά σου και κυνηγάς τον κόσμο. Πες μέσα εσύ, έλα εδώ εσύ, πού πας. Είναι ο μόνος που είναι σε μια νευρική παράκρουση κάθε μέρα. Συζήτα, συζήτα. Ας μη δεν θα ξεχάσω ποτέ. Που ο Θοδωρής στο τελευταίο τέταρτο πάντα έπαιρνε τον λόγο να πει κάτι. Ο άνθρωπος ήθελε να πει. Και με το που ξεκινούσε πήγε να σημεινάξει απέναντι και το κάνει. Τέλος. Και με κοιτούσε ο Θοδωρής με το ίδιο σκοπό. Είναι το άλλο. Όταν κάνει έτσι, για να αρχίσει να τα λες, έχει χρόνο και μετά σου κάνει έτσι. Και έτσι και έτσι. Δεν παθαίνει γρήγορα, γρήγορα. Δεν πλήχω. Όταν έχει πλησιάσει επικίνδυνη να ναι, αλλά έχει έρθει στο ίδιο βίντεο. Το χέρι στο λαιμό. Ασημή, πες μας λίγο πώς κυνηγάς σου. Θέλω να μας πεις την πρώτη σου φορά με την Άννα Μαρία Μπαρού, η οποία δεν είχε σχέση με την τηλεόραση. Μια πολύ ωραία κυρία καθώς πρέπει από το σπίτι της με την οικογένειά της. Βεβαίως. Έτσι μαζεμένη, συντηρητική κυρία, ρε παιδί μου. Όχι, δεν ξέρει. Δεν ξέρει η γυναίκα από τηλεόραση και με την τρελάρα του Ασημινάκη, ειδικά που είναι το άκρο να τον από την άλλη πλευρά. Δεν ξέρει. Και που τον είχαμε πιάσει όλοι μέσα στην αγωνία τη πρώτη μέρα. Ασημινάκη, πολύ μαλακά με την κυρία Μπαρού, γυναίκα δεν έχει σχέση με τηλεόραση, έχει να μα εξυπηρετήσει. Όμω δεν ήμουν ποτέ μαζί. Έλα, Μπαρού, που πα από εκεί, Μπαρού. Ντρέπεσαι. Πόσε φορέ σου το είπα εγώ. Πε μου, ωραία, Ασημινάκη, πλάκα μα κάνει τώρα. Γι' αυτό έχουμε αγαπηθεί τώρα, γιατί. Ναι, μετά από ένα χρόνο. Η γυναίκα τώρα χαλάρωσε. Ελένη, μπαίνω. Και κοιτάγει σε σπάνιο πουλί. Μπαίνω μια μέρα μέσα πριν ξεκινήσει η εκπομπή και ακούω τον Ασημινάκη. Μπαρού ακόμα να είναι έτοιμα. Και τον πιάνω και του λέω, εσύ Γιώργο. Μου λέει, πώς θα γίνει, βγαίνει η εκπομπή. Η κυρία Μπαρού ήταν σε γωνία. Τώρα, Γιώργο μου. Δεν ξέρει, καλή κοπέλα. Δεν είναι κοπέλα, κυρία είναι. Α, κυρία είναι. Κυρία είναι. Κοπέλα. Παντρεμένη κυρία με παιδιά.
Για πες μου, σου κόμπλαρε κανείς φέτος έτσι από την απίστευτη άγριο συμπεριφορά σου? Μπαρού μόνο ήταν εργαμένη. Και κυρία Μπαρού. Καλεσμένος κανένας, μα με ξέρουν όλοι αυτοί. Ναι, αλλά μέχρι να σε μάθουνε. Όχι, όχι, τίποτα. Η χιδάρη την έχεις προσέξει πώς έκοβε από το με το που τσέκανε. Η χιδάρη τρομοκρατημένη τελείωσε. Αυτό που τσέκανε εσύ τύπου. Μόλις έκανα stop, τελεία βάζει τελεία. Και πρέπει να βάλε το κουτσόπα που... Stop, σταματάει. Τι έκανε, της έλεγα. Μου έκανε νόημα. Βάλε τελεία. Ναι, βάλτε το κουτσό παπούτσι για να λυγίσετε το κορμί, να είστε πιο σεξουαλικές. Κόβω τώρα. Τελεία. Βέβαια, σε ένα σε θυμόμαστε πάντα, κυρίως από τους φοβερούς τηλεμαραθώνιους. Έχει φοβερή ατάκα. Όπου δεν καταλαβαίνεις, όπως και να είναι ο πρωθυπουργός ή υπουργοί. Έλα, έλα, κάτσε κάτω, κάτσε κάτω. Έλα. Λοιπόν, αν θελήσετε να πάτε τουαλέτα, θα μου το πείτε. Με κοιτάγανε έτσι οι υπουργοί. Ακούσα τι σα είπα. Πες γιατί. Γιατί είμαστε στον αέρα, επειδή δεν πρέπει να φύγετε. Όχι. Θα σηκώνει τα τηλέφωνα, θα παίρνει ο κόσμο, θα σηκώνει τα τηλέφωνα και θα απαντάτε τι ερωτήσει. Όχι, ψαρωτικά όμω. Πείτε ότι είσαστε εσεί υπουργοί. Γιατί όμω τον έχω βιάσει πιο πριν και του λέω. Ρε, εσύ έχει βάλει μέσα 20 υπουργού, του τρει ξέρω μόνο. Μην κουνηθούν και αλλάξουν σειρά, γιατί μου του έχετε γράψει έτσι. Ο ένα είναι αυτό, ο δύο είναι αυτό, ο τρία, ο πέντε, ο 20 αυτό. Λέω, α το πούμε. Άστο μου λέει, χαλάρο, το φοβάμαι, ρε, σε αυτοί κουνιούνται, μιλάνε, φεύγουν. Τι θα γίνει στι διαφημίσει. Και μπαίνει μέσα, σε παρακαλώ και θα περάσω διαφημίσει. Πώ μπήκε, είναι χαλαρή τώρα και μιλάνε στι διαφημίσει. Αλλά κάτω κανονικά. Ασημινίστηκα. Όχι οι τύποι που μην κουνηθείτε. Λοιπόν, καλησπέρα σα, παιδιά. Είστε όλων των ηλικιών. Καλησπέρα σα. Λοιπόν, θέλω μια χάρη. Δεν θα κουνηθεί κανένα από τη θέση του. Εάν κουνηθεί κάποιο θα μου το πει. Το καταλάβατε. Με κοιτάγανε έτσι. Δεν μου απαντάει κανένα ποτέ. Δεν το καταλάβατε. Τη Βαρδινογιάννη, άσε μην πούμε. Γεια σου.